Χριστέ μου. Με τη χάρη του Χριστού μας, αδερφοί, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας από την επιστολή προς Φιλιππησίους του Αποστόλου Παύλου, 3ο κεφάλαιο και 12 εδάφιο. Γάμα 12, 3ο κεφάλαιο, 12 εδάφιο, επιστολή προς Φιλιππησίους με τη χάρη του Χριστού μας. Ουχή ετι έλαβον ήδη το βραβείον ή έγινα ήδη τέλειος. Τρέχω όμως κατόπιν, ίσως λάβω αυτό δια το οποίο και ελήφθην υπό του Ιησού Χριστού. Αδελφοί, εγώ δεν στοχάζομαι με αυτόν ότι έλαβον αυτό, αλλά εν πράτω τα μένω πίσω λησμονών, εις δε τα έμπρος των επεκτηνόμενος τρέχω προς το σκοπόν δια το βραβείον της ανασκλήσεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Όσοι λοιπόν είμαι θα τέλει, τούτο ας φρονόμεν. Και αν φρονείτε τι άλλος πως, και τούτο θέλει αποκαλύψει σας ο Θεός. Πλην εις εκείνος το οποίον εφθάσαμε ας περπατώμεν κατά τον αυτόν κανόνα, ας φρονόμεν το αυτό. Αδελφοί, συμμιμητέ μου γίνεστε και παρατηρείτε τους όσοι περιπατούσιν ούτω, καθώς έχετε τύπον ημάς. Διότι περιπατούσιν πολλοί, τους οποίους σας έλεγον πολλάκις, τώρα δε και κλαίων λέγω ότι είναι οι εχθροί του Σταυρού του Χριστού, τον οποίον το τέλος είναι απώλεια, τον οποίον ο Θεός είναι η κοιλία και η δόξα αυτών είναι η εσχήνη αυτών, ή την εσφρονούσι τα επίγεια. Διότι το πολίτευμα ημών είναι εν ουρανής οπόθεν και προσμένο μεν σωτήρα, τον Κύριον Ιησούν Χριστόν ως της θέλει μετασχηματίσει το σώμα της ταπεινώσεως ημών ώστε να γίνει σύμμορφον με το σώμα της δόξης αυτού κατά την ενέργεια της οποίας δύναται και να υποτάξει τα πάντα εις αυτόν. Όθεν αδελφοί μου αγαπητοί και υποπόθητη χαρά και στεφανός μου, ούτω στέκεσεν Κύριο αγαπητή. Παρακαλώ την ευωδίαν, παρακαλώ και τη συντύχην, να φρονώσει το αυτό εν Κυρίω και παρακαλώ και σε σύντροφε γνήσιε, βοήθεια αυτάς, έτινε συνηγονίστησαν με τεμού εις το Ευαγγέλιον, ομού και με τον Κλήμεντα και τους λοιπούς συνεργούς μου, των οποίων τα ονόματα είναι βιβλίο ζωής. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, πάλιν θέλω επιχαίρετε. Η επιοίκειά σας γίνει γνωστή πάντα στους ανθρώπους. Ο Κύριος είναι πλησίον, μη μεριμνάτε μεριμνητενός, αλλά εν παντή πράγματι ας γνωρίζονται τα ζητήματά σας προς τον Θεό μετευχαριστίας δια της προσευχής και της δεήσεως. Και η ειρήνη του Θεού, η υπερέχουσα πάντα νουν, θέλει διαφυλάξει τα σκαρδιά σας και τα διανοήματά σας δια του Ιησού Χριστού. Το λοιπόν αδελφοί, όσα είναι αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα καθαρά, όσα προσφυλή, όσα έφημα, εάν υπάρχει τη αρετή και αν της έπαινος ταύτα συλλογίζεστε εκείνα τα οποία και μάθετε και παρελάβατε και ακούσατε και είδετε εν εμή, ταύτα πράτετε και ο Θεός ειρήνης τελείστε με θυμών. Αμήν. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν, αφού παρουσίασε τον εαυτό του με όλα τα χαρακτηριστικά της δόξης τα οποία τον περιέβαλαν μέσα στην Ιουδαϊκή ζωή του, καθώς ήταν όπως είπαμε και περιτετμημένος την 8η ημέρα και η καταγωγή του ήταν γένος Ισραήλ και μάλιστα εκφυλής Βενιαμίν και ήταν και Εβραίος εξ Εβραίων, γέννημα θρέμα Εβραίος και από τον πατέρα και από τη μάνα, και ως προς τη διδασκαλία ήταν Φαρισαίος κατά τον νόμο, Φαρισαίος που ήταν πραγματικά οι ορθοτομούντες το νόμο του Θεού της εποχής εκείνης, κατά ζήλων ζηλωτής διώκτης της εκκλησίας, ζηλωτής υπέρ του της θρησκείας του, υπέρ του νόμου του Θεού, αλλά και ιδιαιτέρως όπως ο ίδιος ομολογεί κατά τη δικαιοσύνη του νόμου άμεμπτος, όμως με επίγνωση αναγνωρίζει ότι όλα όσα ήταν σπουδαία σε αυτόν μέχρι τη στιγμή που γνώρισε τον Χριστό, διέκρινε ότι από τη στιγμή που γνώρισε τον Χριστό ήταν ζημιά, γιατί τον εμπόδιζε να πλησιάσει στον Χριστό, να βρεθεί στον Χριστό και να γνωρίσει το υπερέχον, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, της γνώσεως του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό
και με απόλυτη βεβαιότητα και επαναλαμβάνω απόλυτη επίγνωση, ομολογεί ότι όλα αυτά όσα ήταν μεγάλα πριν να έρθει ο Χριστός στη ζωή του ήταν ζημιά και τα θεώρησε σκύβαλα, άχρηστα, σκουπίδια. Όπως και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός μας προσκαλεί λέγοντας: όποιος θέλει να έρθει πίσω μου πρέπει απαραίτητος να παρνηθεί τον εαυτό του, απαραίτητος να πάρει το σταυρό του και τότε μόνο μπορεί να με ακολουθεί. Να παρνηθεί τον εαυτό του σημαίνει να θεωρήσει σκύβαλα, γιατί ό,τι είναι μεγάλο στον κόσμο αυτό βέληγμα είναι ενώπιον του Θεού, και να κουβαλήσει την ομολογία του Χριστού αλλά και την υπακοή στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, το σταυρό του. Καθένας έχει το δικό του σταυρό, όποιος και να είναι αυτός τον οποίον κουβαλάει. Εάν δεν συνειδητοποιήσεις τι ο Θεός σου έχει φορτώσει στην πλάτη για να τον κουβαλάς, τότε το πετάξεις. Και αν το πετάξεις, χωρίς σταυρό στον ουρανό δεν πας. Είναι ανάγκη λοιπόν να ξέρουμε τι είναι αυτό που ο Θεός μας έχει φορτώσει, και το τονίζω γιατί υπάρχει διαφορά με αυτό που εμείς φορτώνουμε στον εαυτό μας. Υπάρχει δηλαδή αυτό που ο Χριστός μας δίνει και αυτό που εμείς παίρνουμε. Και πολλές φορές αυτό που εμείς παίρνουμε είναι τόσο ασήκωτο που δεν μπορούμε να το κουβαλήσουμε και γονατίζουμε. Όταν όμως με επίγνωση, με αλήθεια γνωρίζουμε τι είναι αυτό που ο Θεός μας έδωσε και είναι απλό να το διακρίνουμε αυτό το οποίο ο Θεός μας έβαλε στην πλάτη, τότε το βέβαιον είναι ότι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός σαν το Σίμωνα τον Κυριναίο θα έρχεται να μας βοηθάει να κουβαλάμε το σταυρό μας. Και μερικές φορές ο σταυρός στη ζωή κάποιον στα μάτια των άλλων είναι ασήκωτος, φαίνεται ασήκωτος. Δηλαδή αυτό που κάποιοι αδερφοί κουβαλάνε στην πλάτη τους, εγώ δεν μπορώ να το φανταστώ. Αλλά χαίρομαι, όχι γιατί ταλαιπωρούνται, αλλά γιατί σε αυτούς ο Χριστός έχει ιδιαίτερη συμπεριφορά αγάπης, λεπτότητος, βοηθείας, ιδιαίτερη συμπεριφορά. Και αυτή είναι και η παρηγοριά μας. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν τα θεωρείς όλα σκύβαλα, και εκείνο το οποίο τον ενδιαφέρει για να βρεθεί μαζί με τον Χριστό αλλά και να κερδίσει τον Χριστό είναι να γνωρίσει και να συνεχίζει να γνωρίζει όλο και περισσότερο τον Κύριό του και τον Θεό του. Και τον Χριστό δεν σταματάμε να τον γνωρίζουμε, είναι άπειρος. Τα χαρακτηριστικά του, την αγάπη του, τη συμπεριφορά του, η σχέση μας με τον Χριστό είναι πάντοτε αυξανόμενη και πάντοτε εμπλουτίζεται από τις ενέργειες του Χριστού. Και πώς τον γνωρίζουμε τον Χριστό? Από το τι μπορεί να κάνει στη ζωή μας. Τουλάχιστον έτσι εγώ το έχω καταλάβει. Δεν ξέρω εσείς ή ο Παύλος πως το έχει καταλάβει. Εγώ εκείνο που έχω καταλάβει είναι ότι γνωρίζω τον Χριστό από το τι μπορεί να κάνει ακόμη περισσότερο στη ζωή μου. Γιατί είναι παντοδύναμος, είναι και πάνσοφος, πόσα ξέρει περισσότερα και μας φανερώνει. Είναι και πολύ έλεος, πόσο συγχωρητικός είναι. Και όλα αυτά με μία λέξη, τι μπορεί να κάνει στη ζωή μου. Με την μακροθυμία του, με το έλεος του, με τη συγχωρητικότητά του, με τη δύναμή του, με τη χάρη του. Από τις ενέργειες του Χριστού γνωρίζουμε τον Χριστό όλο και περισσότερο. Όπως γνωρίζουμε έναν άνθρωπο. Έναν άνθρωπο πώς τον γνωρίζουμε? Αυτό που λένε από τις χάρες του. Αλλά και τον Χριστό έτσι τον γνωρίζουμε όλο και περισσότερο. Τι έκανε, τι κάνει, τι μπορεί να κάνει, τι πρόκειται να κάνει, τι θέλει να κάνει στη ζωή μας και εν τέλει τι κάνει στη ζωή μας. Πρώτον τον Χριστό, ύστερα τη δύναμη της Αναστάσεως αυτού. Ποια είναι η δύναμη της Αναστάσεως αυτού? Η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, η δύναμη του Θεού. Με ποια είναι, όπως λέει στην επιστολή
προς Εφεσίους ο Απόστολος Παύλος, περιγράφοντας τη δύναμη, θα το διαβάσουμε, το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού προς εμάς τους πιστεύοντας, κατά την ενέργεια του κράτους της ισχύως αυτού, την οποία ο Θεός ενήργησε εν τω Χριστώ, αναστήσας αυτόν εκ νεκρών. Δηλαδή, με όποια δύναμη χρησιμοποίησε ο Θεός για να αναστήσει τον Ιησού Χριστόν εκ νεκρών, με αυτό το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως, ο παντοδύναμος Θεός εργάζεται και σε εμάς. Απίστευτο είναι αυτό. Απίστευτο. Δηλαδή, ο Θεός εργάζεται στη ζωή μας με μία καθυπερβολή υπερβάλλον μέγεθος δυνάμεως. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν θέλει να γνωρίσει και τον Κύριο με τις συνεχόμενες επεμβάσεις, ενέργειες, την αγάπη Του, τη χάρη Του, το ελεός Του, τις δυνάμεις Του, αλλά και τη δύναμη με την οποία ο Θεός τον ανέστησε, τη δύναμη της Αναστάσεως αυτού. Όμως το επόμενο είναι ακόμη πιο σημαντικό. Θέλει να γνωρίσει και την κοινωνία των παθημάτων του Χριστού. Δηλαδή, τι θα πει αυτό? Κοινωνία των παθημάτων του Χριστού, την κοινωνία της θυσίας του Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος ενδιαφέρεται η ζωή του να εμπεριέχει θυσία, όπως ο Χριστός προσέφερε τον εαυτό του θυσία υπερ πάντων ημών, έτσι και ο Απόστολος Παύλος θέλει να προσφέρει το σώμα του θυσία, ζώσα, αγία, ευάρεστο. Αλλά αυτό δεν γίνεται με τη δική του δύναμη, αυτό γίνεται με τη χάρη του Χριστού, και με τη χάρη του Χριστού γνωρίζει όλο και περισσότερο, επικοινωνεί, συμμετέχει όλο και περισσότερο στη θυσία του Χριστού με την προσωπική του προσφορά και θυσία. Και τρίτον και τέταρτον, συμμορφούμενος με τον θάνατον αυτού. Είναι νεκρός για τον κόσμο, για την αμαρτία, για τον νόμο. Νεκρός. Έχει συμμορφωθεί και συμμορφώνεται με το θάνατο του Χριστού για να είναι και σύμμορφος με την Ανάσταση του Χριστού. Αυτές είναι οι επιδιώξεις του Αποστόλου Παύλου, είναι οι εξητήσεις του Αποστόλου Παύλου. Για ποιο σκοπό? Γιατί έτσι αυξάνεται πνευματικά, ώστε πλησιάζει όλο και περισσότερο στο να απολαύσει το βραβείο της Άνω Κλήσεως. Και μάλιστα χρησιμοποιεί και την έκφραση «εάν και πώς ίσως», και στο κείμενο «εάν και πώς θα καταντήσω στην εξανάσταση των νεκρών». Όλα αυτά θέλει να γνωρίσει. Με ποιο τρόπο, εάν και με ποιο τρόπο θα καταντήσει την εξανάσταση των νεκρών. Και στην συνέχεια αποκαλύπτει λέγοντας: «δεν έλαβα ήδη το βραβείο, ούτε έγινα τέλειος. Μην νομίζετε ότι είμαι τίποτα περισσότερο από σας. Ομοιοπαθής με σας είμαι. Τον αγώνα τον καλό αγωνίζομαι. Το δρόμο μου προσπαθώ να τον τελειώσω. Την πίστη μου αγωνίζομαι να τη διατηρήσω». Και δεν λέει ψέματα, γιατί έφτασε στην Έφεσο να απελπιστεί και του ζήν. Έχασε την πίστη του με όλα αυτά που επέτρεψε ο Θεός να συμβούν, για να αποδειχθεί. Ήταν η δοκιμασία, ήταν το σκάνδαλο, ήταν η ταλαιπωρία, ήταν ο πειρασμός, για να αποδειχθεί ότι είναι δόκιμος και υπάκουος στο Λόγο του Θεού και στη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Δεν έγινα τέλειος, τρέχω όμως. Τρέχω πίσω από το Χριστό, κατόπιν του Χριστού, γιατί γι' αυτό ο Χριστός με έφερε κοντά Του, για να τρέχω πίσω Του. Και αυτό, αδερφοί αγαπητοί, είναι κάτι που πρέπει με μεγάλη σοβαρότητα να το εξετάζουμε. Ο Χριστός θέλει πάντοτε να Τον ακολουθούμε και να τρέχουμε πίσω Του. Η πορεία μας είναι αγώνας, η πορεία μας είναι δρόμος,
αλλά όχι όπως θέλουμε και όπου θέλουμε, να τρέχουμε πίσω από τον Χριστό, να περπατάμε στα ίχνη του Χριστού, να ακολουθούμε τον Χριστό. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε δρόμο ευλογίας, αγιασμού και καθαρότητος εάν δεν προπορεύεται στη ζωή μας ο Χριστός. Και για να προπορεύεται στη ζωή μας ο Χριστός δεν είναι απλό, είναι αδύνατον εάν εμείς δεν τον εξητούμε και δεν αγωνιζόμαστε και δεν τον βάζουμε μπροστά μας. Τι σημαίνει βάζω μπροστά μου τον Χριστό και τρέχω κατόπιν του Χριστού? Είναι η εξήτηση, είναι η προσευχή. Ό,τι και να κάνω, όπου πάω, ζητάω τη βοήθεια του Χριστού. Κύριε, εσύ να αναλάβεις, εσύ να προπορευθείς με επίγνωση. Γιατί ο άλλος ο τρόπος είναι, εγώ πηγαίνω μπροστά και έλα βόηθα με στα λάθη μου. Ο άλλος τρόπος είναι, εγώ πηγαίνω μπροστά και θα σου λέω εγώ, Κύριε, τι θα κάνεις. Αυτά δεν είναι το θέλημα του Θεού. Το θέλημα του Θεού εσύ να πηγαίνεις μπροστά και να μου λες εσύ τι να κάνω. Αλλά για να πηγαίνει μπροστά ο Χριστός και να μου λέει τι να κάνω, ένα είναι το ζήτημα. Να εξητούμε τη φωνή του Κυρίου, τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Δεν νοείται χριστιανός να διατάζει τον Κύριο και λέει σε παρακαλώ κάνε αυτό. Διαταγή δεν είναι έτσι. Δεν είναι τι θα κάνει ο Χριστός για μας. Είναι τι θα κάνουμε εμείς για τον Χριστό. Χριστός θα κάνει, αυτά που πρέπει να κάνει δεν τα κάνει. Το ζήτημα, το ερώτημα είναι εσύ θα κάνεις αυτά που θέλει ο Χριστός. Εσύ θα κάνεις και θα περπατάς εκεί που θέλει ο Χριστός. Αλλιώς χάνουμε το δρόμο μας. Περπατάμε με φαντασία και είναι φοβερό στον άνθρωπο να περπατάει εν φαντασία. Να λέει όπως λέει ο Ιάκωβος πάρα πολύ ωραία και μ' αρέσει, να λέμε εμείς οι άνθρωποι θα πάω εκεί, θα κάνω αυτό, θα κάνω εκείνο, αντί να λέμε Κύριε εσύ τι λες να κάνουμε, πήγαινε μπροστά εσύ. Πάρα πολύ ωραία το λέει ο Απόστολος Ιάκωβος, έλθετε τώρα οι λέγοντες εσείς που δεν ακολουθείτε τον Χριστό. Σήμερον ή αύριον θέλομεν υπάγει στάφτην την πόλη και θέλουμε κάνει εκεί έναν χρόνο και θέλουμε να εμπορευτεί και κερδίσει. Οι οποίοι δεν εξεύρεται τι θα γίνει αύριο. Ποια είναι η ζωή σας αύριο? Σαν τον άφρονα τον πλούσιο. Θα μαζέψω όλα, θα γεμίσω τις αποθήκες μου και θα πάω τώρα, θα πω τώρα ψυχή μου φάε, πίε, φρένου, γιατί έχεις αγαθά για πολλά χρόνια. Αλλά δεν ξέρει αύριο τι θα γίνει και ήρθε αύριο και του λέει ο Κύριος τι έκανες τώρα. Αγωνίστηκες, προσπάθησες για ένα μέλλον το οποίο δεν σου ανήκει, το οποίο δεν είναι δικό σου. Αυτό θα πει περπατάμε εν φαντασία, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με το να περπατάω την οδόν που ο Χριστός έχει ετοιμάσει. Και τι πρέπει να κάνουμε? Αντί να λέγεται εάν ο Κύριος θελήσει και ζήσουμε, θέλουμε κάμει τούτο και εκείνο, ή αυτό που λέμε εμείς πολύ απλά πρώτα ο Θεός. Αλλά όχι λόγια, έργα. Πρώτα το Θεό. Είναι πολύ σημαντικό, αδερφοί αγαπητοί, ο τρόπος που ζει ο χριστιανός, ο τρόπος που προσεύχεται ο χριστιανός, ο τρόπος που εξητάει ο χριστιανός. Ή θα εξητάμε λάθος, θα εξητάμε αφού κάνουμε ό,τι κάνουμε και μετά θα λέμε βοήθαμε γιατί το κάναμε λάθος. Θα σε βοηθήσει αλλά δεν θα φτάσει εκεί που πρέπει. Ούτε θα λες Κύριε θα πάω εκεί εσύ να με βοηθήσεις να πάω. Πρέπει να πας. Το άλλο είναι τι με θέλεις να κάνω. Είναι τρία πράγματα. Τι θα γίνει, τι θα κάνεις και τι θα κάνω εγώ. Αυτό δεν το ξέρουμε. Και τι είναι ο άνθρωπος, ανόητος, άφρον. Γιατί δεν ξέρει ούτε το χρόνο, ούτε τον τρόπο, ούτε τον τόπο. Τίποτα δεν ξέρει ο άνθρωπος. Ούτε το πότε, ούτε το πώς, ούτε το πού.
Και επειδή είναι βέβαιον ότι δεν το ξέρουμε, και αν προσπαθήσουμε με αυτά που νομίζουμε να προχωρήσουμε, είναι βέβαιον ότι θα βρισκόμαστε σε αδιέξοδα, για να μην μπω σε καταστροφή, που είναι πολύ πιθανό. Τι όμορφο που είναι να βάζουμε το Χριστό μπροστά στη ζωή μας. Να λέμε, Κύριε, σε παρακαλούμε, δεν ξέρω τι να κάνω. Όλοι οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού αυτές προσεύχονται. Δίδαξέ μας του ποιήν το θέλημά σου. Δίδαξέ μας την οδόν την οποία πρέπει να ακολουθήσουμε. Δίδαξέ μας, φανέρωσέ μας. Το δε χειρότερο ακόμη είναι να διδάσκουμε εμείς ο ένας τον άλλον. Να γινόμαστε εμείς δάσκαλοι του άλλου. Αυτό είναι το χειρότερο ακόμη. Τυφλός οδηγεί τυφλών και οι δυο πέφτουν στο βόθρο, λέει η Γραφή. Ποιος είσαι εσύ να με διδάξεις και ποιος είμαι εγώ να σε διδάξω. Γι' αυτό ο Κύριος μας το διαγράφει αυτό. Μην ονομαστείτε διδάσκαλοι. Μην νομίσετε ότι είσαι διδάσκαλοι. Ένας είναι ο διδάσκαλός σας, ο Χριστός. Και μην ονομαστείτε, ονομάστε καθηγητές. Εγώ θα σε οδηγήσω, εγώ θα σου πω τι θα κάνεις. Μη γέννητο. Ένας είναι ο καθηγητής σας, ο Χριστός. Αυτά είναι, αδερφοί αγαπητοί, σκέψεις που όμως προσδιορίζουν τη ζωή του χριστιανού. Και βλέπεις ένα χριστιανό και είναι αυτό που λέμε σε εισαγωγικά πετυχημένος. Τι θα είναι πετυχημένος? Ξέρει που πάει. Ο Θεός είναι μαζί του. Ό,τι αν κάνει ο Θεός το ευωδώνει. Γιατί? Γιατί ξέρει ότι χωρίς τον Χριστό δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Δηλαδή, γιατί είναι ταπεινός. Αυτή είναι η ταπείνωση. Ταπείνωση δεν είναι να κάθουμε έτσι, είναι μορφή ταπεινοφροσύνης. Ταπείνωση είναι να ξέρω ότι δεν ξέρω τίποτα. Ότι χωρίς τον Χριστό δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Αν δεν το ρωτήσω, αν δεν μου πει, αν δεν προπορευτεί, όπου και να πάω, ό,τι και να κάνω θα είναι ζημιά. Και ο Παύλος το ξέρει πάρα πολύ καλά. Είμαι ομοιοπαθής με εσάς, δεν έγινα τέλειος. Ο Χριστός με έλαβε για να τρέχω κατόπιν του. Τι ωραία αποκάλυψη που έχει ο Παύλος. Γι' αυτό ελήφθην από τον Χριστό, για να τρέχω κατόπιν του. Τι θα πει γι' αυτό ελήφθην? Γι' αυτό με έκανε δικό του, για να είμαι δικός του. Το αποτέλεσμα δεν στοχάζομαι, δεν σκέφτομαι, δεν φαντάζομαι ότι έλαβον το βραβείο της ανοκλήσεως. Ούτε καν το πέρασα από το μυαλό μου. Αλλά εκείνο το οποίο ξέρω είναι αυτό που κάνω. Και αυτό, αδελφοί αγαπητοί, πραγματικά είναι αποκάλυψη Θεού στον Παύλο, όπως όλα. Ένα πράτο που έχει σχέση με τη ζωή μου, όλα τα χθες και πίσω τα ξεχνάω. Όλα. Εάν θα τα ξεχάσεις όλα, αυτά θα σε κυβερνάνε. Δεν θα κυβερνάς εσύ τη ζωή σου, τον εαυτό σου, την πορεία σου. Οι αναμνήσεις σου θα σε κυβερνάνε. Πόσο καλά πέρασες, πόσο άσχημα πέρασες. Πόσο σε ευλόγησε ο Θεός, πόσο σε ταλαιπωρήθηκες. Πόσα λάθη έκανες, πόσα καλά έκανες. Και θα έρχονται μέσα οι αναμνήσεις. Έχετε ακούσει που λένε ότι οι άνθρωποι ζουν με τις αναμνήσεις τους. Ο χριστιανός δεν ζει με αναμνήσεις. Αναμνήσεις είναι μια πραγματικότητα ψεύτικη. Δεν είναι πραγματική. Δεν είναι το σήμερα και το αύριο η πραγματική μας ζωή, εάν στηρίζεται και ορμάται από τις αναμνήσεις μας. Και μάλιστα όταν περνάνε τα χρόνια, οι άνθρωποι ηλικιωμένοι κάθονται και ζούνε με τις αναμνήσεις τους. Ζούνε με το πατέρα τους, με τη μάνα τους, με τη γυναίκα τους, με τον άντρα τους. Και ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Δεν κάνουν τίποτα. Όταν ζεις με τις αναμνήσεις σου, δεν κάνεις τίποτα.
Και ο Παύλος είναι γέροντας τώρα που τα λέει. Γιατί οι αναμνήσεις σου πού θα σε οδηγήσουνε? Μακριά από το Χριστό. Είτε αν ήταν κάτι το ευλογημένο και επιτυχημένο στην υπερηφάνεια, είτε αν είναι το ταλαιπωρημένο στην κατάθλιψη. Ξέρεις τι θα πει να μην μπορείς να αντέξεις αυτό που έπαθες? Να μην μπορείς να συγχωρείς τον εαυτό σου, να μην μπορείς να συγχωρείς τον άλλον. Ξέρετε πως το λένε αυτό οι γιατροί? Κατάθλιψη. Είναι ψυχολογικό πρόβλημα. Δεν το αντέχει η ψυχή του ανθρώπου. Γιατί είναι μερικά πράγματα που είναι πολύ μεγάλα, πολύ μεγάλη δόξα. Ξέρετε τι ήμουν εγώ? Ας σας πω τι ήμουν εγώ και ζω με αυτό. Ή πω πω τι έπαθα, τι μου έκανε η γυναίκα μου, όχι δικέ μου καλή, τι μου έκανε η γυναίκα μου, τι μου έκανε το παιδί μου, τι μου έκανε ο προϊστάμενός μου, τι μου έκανε ο γείτονας, και όλο γι' αυτό μιλάμε. Μου πήρε ένα μέτρο από το χωράφι μου και όλο γι' αυτό μιλάμε. Και πάει ο άνθρωπος, καταστρέφεται η ψυχή του. Και όσο πιο βαρύ ή πιο μεγάλο είναι αυτό που έχει ζήσει, τόσο πιο βαραίνει η ψυχή του και στο τέλος καταλήγει είτε υπερήφανος, τρελαίνεται ο άνθρωπος. Την υπερηφάνεια τρελαίνεται ο άνθρωπος. Είτε καταθλιπτικός. Δεν μπορεί να κοιτάξει τον άλλον. Γνώρισα έναν άνθρωπο, πολύ καλός άνθρωπος, είναι δικηγόρος, αλλά πέρασε πολλά, λέει, στη ζωή του. Και είναι έτσι. Ρε ξύπνα βρε, τίποτα. Μπροστά η ζωή σου. Έχει ζωή μπροστά. Τίποτα, αυτός εκεί πεσμένος. Ξέρετε, απ' η κατάθλιψη. Ο Θεός να μας φυλάει. Ο Θεός να μας φυλάει. Από τις χειρότερες αρρώστιες, οι οποίες προέρχονται από τις αναμνήσεις. Δεν λέω από τα βιολογικά αίτια, αυτό είναι άλλο, αυτό είναι αρρώστια. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος είναι ισορροπημένος άνθρωπος, όπως κάθε χριστιανός. Είναι ισορροπημένος άνθρωπος ο χριστιανός. Γιατί? Γιατί τα πίσω τα ξεχνάει. Και τι δουλειά κάνει? Τρέχω επεκτηνόμενος. Ξέρεις να πει επεκτηνόμενος? Τρέχω όλο και πιο πολύ, όλο και σε περισσότερα πράγματα, όλο και σε πράγματα τα οποία ο Θεός μου ανοίγει και μου χαρίζει. Επεκτείνονται τα όρια του ανθρώπου. Τι είναι? Ευλογημένος, χαρούμενος, ένδοξος, άγιος. Τα μένω πίσω λησμονών εις τα έμπροσθεν δε επεκτηνόμενος τρέχω. Δεν επεκτείνουμε όμως την αμαρτία, ούτε στη φιλοδοξία, ούτε να πετύχω στον κόσμο αυτό, ούτε να πετύχω διακρίσεις. Να πετύχω το βραβείο της Άνω Κλήσεως. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Να πηγαίνω και να βρίσκουμε όλο πιο κοντά στο Χριστό. Όλο πιο κοντά στο Χριστό. Και όσο πιο κοντά στο Χριστό είμαι, τόσο πιο πολύ απολαμβάνω την ευλογία του Θεού. Όσο πλησιάσατε τον Θεό και θα πλησιάζει σε εσάς. Τρέχω για να λάβω το βραβείο της Άνω Κλήσεως. Και μάλιστα λέει του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Με προσκάλεσε ο Θεός να είμαι μέσα στο Χριστό και στη Βασιλεία των Ουρανών. Και το συμπέρασμα. Όσοι λοιπόν αδελφοί είμαι θα τέλειοι, τι θα πει τέλειος? Έχω ξεχάσει τα χτες, τσακώθηκα με τον αδελφό, τσακώθηκα με τη γυναίκα μου. Ακόμη το θυμάσαι? Νύχτωσε, ξημέρωσε και ακόμη κι εσύ εκεί είσαι. Εσύ εκεί είσαι. Θυμάσαι ακόμη? Συγχώρεσαι αδελφέ μου. Άνοιξε την καρδιά σου. Νεαρό παιδί εδώ προσεύχεται και μ' αρέσει. Κύριε, λέει, άνοιξε την καρδιά μας. Ξέρεις τι θα πει να ανοίξει ο Θεός την καρδιά σου? Να είναι χαρούμενη η καρδιά σου. Να χωράει όλο και περισσότερο τα πράγματα του Θεού. Τι σημαίνει σφραγισμένη, κλειστή η καρδιά? Δεν χωράει τίποτα. Τίποτα. Είναι έτσι, μαραμένη. Ο
θυμωμένοι, πικραμένοι, αγριεμένοι, με υπερηφάνεια μερικές φορές. Η καρδιά του χριστιανού πρέπει να είναι ανοιχτή. Μακάρι η καθαρή την καρδία, γιατί αυτοί θα βλέπουν τον Κύριο. Μην αφήνουμε την καρδιά μας να είναι σφιγμένη. Όλοι ξέρουμε τι σημαίνει η καρδιά σφιγμένη. Δεν έχουμε την ειρήνη του Θεού. Δεν έχουμε τη χάρη του Θεού. Ταλαιπωρημένοι. Γκρινιάζουμε. Μεμψίμυροι. Κακομύριδες. Γιατί? Πέθανε ο Χριστός. Άνοιξε την καρδιά σου, αδερφέ μου. Χαίρου, αγάλου, ο Κύριος έρχεται. Δεν χαίρεσαι που ο Κύριος έρχεται. Στενοχωριέσαι για αυτά που κάνουν οι άνθρωποι. Ας να κάνουν ό,τι θέλουν αυτοί. Και όμως που έχει σημασία είναι τι θα κάνει ο Χριστός, όχι θα κάνουν οι άλλοι. Προσευχόμουν. Την έπαθα εγώ, ξέρετε, γιατί είμαστε ομοιοπαθείς. Και το τότε με το δημοψήφισμα, τότε με το που του κίνο μετάλλο, απάνω στο κομπιούτερ να δω τύπο ένας, τύπο άλλος, τύπο άλλος, ούτε προσευχή, ούτε διάβασμα. Ξαφνικά συνέρχομαι. Λέω, τι κάνεις τώρα? Πάω μέσα στην προσευχή και λέω, Κύριε, για να ησυχάσω, πες μου τι θα γίνει. Για να ησυχάσω. Και μου λέει ο Κύριος, μη ρωτάς τι θα κάνουν αυτοί, να ρωτάς τι θα κάνω εγώ. Που ήρθε η ειρήνη του Θεού. Αυτό έχει σημασία. Ησύχασα. Έγινε ευτυχισμένος. Εκείνο που με ενδιαφέρει είναι τι θα κάνει ο Θεός. Τι θα κάνει ο Θεός σε μένα, στην οικογένειά μου, στην εκκλησία. Πώς θα ενεργήσει ο Θεός. Πώς θα σώσει, πώς θα ελευθερώσει, πώς θα ευλογήσει. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτοί ό,τι θέλουν να κάνουν και ό,τι... Ο καθένας ό,τι μπορεί κάνει. Εμείς είμαστε με αυτόν που τα μπορεί όλα, αδερφοί. Είμαστε με τον νικητή. Δεν είναι να παίξουμε τώρα. Να δούμε τώρα εμπονόματα. Δηλαδή, αν και θα πω τι θα κάνει ο Μημαράκης, ο Τσίπρας, ο Γιούνκερ, ο... πώς τον λένε τον άλλον, τον ξέχασα. Τους ξέχασα. Ο Σόιμπλε, ο... ό,τι μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι. Εκείνο που έχει σημασία, αδερφοί, τι θα κάνει ο Χριστός. Τι θα κάνει ο Χριστός σε σένα. Σε ενδιαφέρει? Αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Τι θα κάνει ο Χριστός σε μένα? Θα μας ευλογήσει. Τι θα κάνει ο Χριστός σε μας? Μεγαλεία θα κάνει ο Χριστός. Το πιστεύετε? Εγώ το πιστεύω. Και δεν έχω καμία αμφιβολία. Μεγαλεία θα κάνει ο Χριστός. Γιατί? Γιατί αυτή είναι η δουλειά του. Ποια είναι η δουλειά του? Να κάνει θαύματα, να σώζει, να ευλογεί, να συγχωρεί, να δοξάζεται. Μεγαλεία θα κάνει ο Χριστός. Και αυτό μας ενδιαφέρει εμάς. Μας ενδιαφέρει εμάς τώρα τι θα κάνει ο Λαφαζάνης και ο... στους ανθρώπους αυτούς. Πολύ καλοί είναι. Και έχουμε υποχρέωση να προσευχόμαστε για αυτούς. Για να μας ευλογεί ο Θεός. Να ζούμε βίων ατάραχων και ησύχιων. Άλλο αυτό. Αλλά όχι τι θα κάνουνε. Τι θα κάνει ο Χριστός στη ζωή μας. Αμήν, αδερφοί. Θα κάνει? Να ξέρατε τι θα κάνει. Να ξέραμε τι θα κάνει ο Χριστός. Μεγαλεία θα κάνει, αδερφοί. Αλληλούια. Είδατε όμως τη χαρά που έχουμε όταν σκεφτόμαστε όχι τι θα κάνουν αυτοί. Κατάθλιψη τι θα κάνουν αυτοί. Όταν σκεφτόμαστε τι θα κάνει ο Χριστός, χαρά έχουμε. Ανοίγει η καρδιά μας. Ανοίγει η καρδιά μας και λέμε, πω πω Κύριε, τι μεγάλος, τι σπουδαίος, τι ένδοξος Θεός είσαι. Με τι Θεό έχουμε να κάνουμε? Τι είναι αδύνατον σε σένα, Κύριε? Αμήν. Αλληλούια. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει, όσοι λοιπόν αδερφοί είμαστε τέλειοι. Τι θα πει τέλειος? Τέλειος θα πει τα έχω ξεχάσει τα πίσω. Αυτό θα πει τέλειος. Τα έχω ξεχάσει τα πίσω. Και τρέχω τώρα επεκτηνόμενος όλο και περισσότερο, και δεξιά και αριστερά και πάνω και κάτω και μπροστά και πίσω, και δοξάζω το Θεό και φωνάζω για το Θεό. Όσοι είμαστε τέλειοι, αυτό ας είναι το φρόνημά μας. Ποιο είναι το φρόνημά μας? Τι θα κάνει ο Χριστός στη ζωή μας. Δεν έχουμε άλλο φρόνημα. Γιατί αλλιώς θα λέω, τι θα κάνει ο αδερφός, ξέρεις θα κάνει, και το κατάλαβα εγώ είμαι, και τι είναι αυτά. Το τι θα κάνει ο αδερφός, το τι θα κάνει η αδερφή, χαίρομαι, θα τον ευλογήσει ο Θεός, αλλά μένα με νοιάζει τι θα κάνει ο Χριστός. Ο Χριστός τι θα κάνει.
Και όταν σκέφτομαι τι θα κάνει ο Χριστός, πλημμυρίζει η καρδιά μου χαρά, αδέρφη. Και έρχεται η φωνή του Πνεύματος του Αγίου, μεγαλεία θα κάνει ο Χριστός. Δόξα στο Θεό. Πλην εκείνος το οποίο, α, και αν φρονείτε κάτι διαφορετικά, και αυτό θα σας το αποκαλύψει ο Θεός. Αν δηλαδή κάποιοι φρονούν διαφορετικά τα πράγματα, λίγο, εκείνο που έχει σημασία είναι σε όλους μας να μας αποκαλύπτει ο Θεός. Όχι ο ένας να αποκαλύπτει στον άλλον. Τι ωραία όμως που θα είναι, αδερφοί, να έρθει ένας και να πει: μου αποκάλυψε ο Θεός ότι θα μας βαφτίσει όλους με Πνεύμα Άγιο, ότι θα ευλογήσει την Εκκλησία του Σφόδρα, ότι θα σωθεί η Ελλάδα, όλοι θα ζητήσουν τον Χριστό. Αυτό έχει σημασία. Να μας αποκαλύπτει ο Θεός τα σχέδιά Του. Γιατί καλές βουλές βουλεύεται, καλά σχέδια έχει. Και αν δεν έχουμε καταλάβει κάτι, δεν πειράζει. Εκείνο που έχει σημασία είναι να μας αποκαλύπτει ο Θεός. Ξέρετε πόσο σημαντικό, αδελφοί, είναι να μας αποκαλύπτει στη ζωή μας ο Θεός. Να έχουμε αποκάλυψη Θεού, φανέρωση Θεού. Κάθε ένας ξεχωριστά, όλοι μαζί. Να ξέρουμε την αποκάλυψη Θεού, ότι ο Κύριος έρχεται ταχαίως να μας παραλάβει. Μας το αποκάλυψε ο Θεός. Και αν κάποιος δεν το έχει πιστέψει ακόμη καθαρά, όλοι μας το έχουμε πιστέψει, λέω, αν κάποιος δεν το έχει πιστέψει, και σε αυτόν ο Θεός θα το αποκαλύψει. Αυτό έχει σημασία. Να έχουμε αποκάλυψη Πνεύματος Αγίου, φανερώσεις Θεού. Εκείνο λοιπόν στο οποίο φτάσαμε με αποκάλυψη Θεού, να, με αυτό να περπατάμε, με τον ίδιο κανόνα, και να έχουμε, αυτό είναι το σημαντικό, ίδιο φρόνημα, το φρόνημα του Χριστού. Όχι να φρονώ εγώ άλλο, εσύ άλλο, θα γίνουμε βαβέλ. Η Εκκλησία δεν είναι βαβέλ, η Εκκλησία είναι ο οίκος του Θεού, είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Όλοι πού στηριζόμαστε? Στο Χριστό, στη δύναμη της Αναστάσεως του Χριστού, στην κοινωνία των παθημάτων του Χριστού και στο θάνατο, συμμορφούμεν με το θάνατο του Χριστού. Αυτή είναι η ζωή μας. Γι' αυτό συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος, «Συμιμητέ μου γίνεστε, όπως εγώ είμαι μιμητής του Χριστού, έτσι και εσείς να είστε μιμητέ του Χριστού». Ένα είναι το πρότυπό μας, ο Χριστός. Ένας είναι ο Κύριός μας και ο Θεός μας. Σε έναν θέλουμε να μοιάσουμε. Αλλά λέει και κάτι άλλο: «Μιμητέ μου γίνεστε, καθώς και εγώ του Χριστού». Και μάλιστα το λέει και πολύ, θα έλεγα, με ευρύτερο πνεύμα ο Απόστολος Παύλος: «Παρατηρείτε τους όποιους περπατούν έτσι, καθώς έχετε τύπο ημάς». Δηλαδή ο τύπος μας είναι ο Χριστός, ο τύπος μας είναι ο Παύλος. Παρατηρείτε όσους προχωράνε με τον Παύλο και μοιάστε τους, μιμηθείτε τους, μιμηθείτε αυτούς τους ανθρώπους που ο Θεός είναι μαζί του. Μίμησε αυτόν τον γκρινιάρι. Αυτός γκρινιάζει, δεν ξέρει να κάνει τίποτα άλλο, γιατί η καρδιά του είναι κλειστή. Να μιμηθούμε αυτούς που μιμούνται τον Παύλο και έχουμε, το λέει πολύ ωραία ο Απόστολος Παύλος του Εβραίους, έχουμε μπροστά μας το πολίτευμά τους. Και φέρνει τώρα στη συνέχεια δύο πολιτεύματα. Ο Θεός να μας φυλάει. Υπάρχουν δύο δρόμοι. Προσέχετε, γιατί περπατούνε πολλοί, όπως πολλές φορές σας είπα και τώρα κλαίγοντας, έτσι που είναι εχθροί του Σταυρού του Χριστού. Εχθροί του Σταυρού του Χριστού. Εχθροί της θυσίας του Χριστού. Δηλαδή, δεν είναι άνθρωποι θυσίας,
Όταν πήγε ο Χριστός στον Απόστολο Πέτρο και του λέει θα με συλλάβουνε, θα με φυλακίσουνε, θα με σταυρώσουνε, θα πεθάνω, την τρίτη μέρα θα αναστηθώ. Ο Πέτρος τι είπε που φρονούσε τα των ανθρώπων τα επίγεια? Μη γέννητο είσαι σε. Εχθρός του, μη σταυρωθείς, λυπήσου τον εαυτό σου. Και αυτό, αδερφοί αγαπητοί, ισχύει και σε εμάς. Τι είπε ο Χριστός, το ξαναλέω, να παρνηθείς τον εαυτό σου και να πάρεις το σταυρό σου. Εάν δεν παίρνεις το σταυρό σου, τι είσαι? Εχθρός του σταυρού του Χριστού. Δεν θέλεις τη θυσία, δεν θέλεις την υπακοή στο Ευαγγέλιο. Τι θέλεις? Τα δικά σου. Έτσι νομίζω, έτσι σκέφτηκα. Εχθρός του Χριστού, και το εξηγεί παρακάτω. Ποιοι είναι οι εχθροί του σταυρού του Χριστού? Και γίνεται ο χριστιανός πάρα πολύ εύκολα εχθρός του σταυρού του Χριστού όταν δεν αγαπάει τη θυσία. Δεν αγαπάει το σταυρό του. Δεν τον αγαπάει το σταυρό του, δεν τον θέλει το σταυρό του. Και τι κάνει? Τον διώχνει, τον περιφρονεί, τον πετάει. Ο σταυρός σου μπορεί να είναι η μητέρα σου, η άρρωστη, παραδείγματος χάρη. Πρέπει να τη φροντίσεις. Ποιος θα τη φροντίσει? Τι μα λέει τον πατέρα σου και τη μητέρα σου? Σταυρός σου μπορεί να είναι η γυναίκα σου, που είναι λίγο παράξενη, ο άντρας σου, που είναι λίγο απότομος ή πολύ, το παιδί σου, για να το καταλάβουμε πιο καλά, γιατί υπάρχει η μητρική και πατρική αγάπη. Το παιδί σου είναι ο σταυρός σου. Δεν μπορείς να το πεις κάνω ό,τι θέλεις, δεν με απασχολεί. Προσεύχεσαι, αγωνίζεσαι, αυτός είναι ο σταυρός. Εξητάς, νηστεύεις για το παιδί σου, θέλεις να χαθεί, θέλεις να είναι ευλογημένο και να σωθεί. Ποιος είναι αυτός που είναι εχθρός του σταυρού του Χριστού? Να με παρατήσει ήσυχο και να πάει και να κάνει ό,τι θέλει. Κάτσε αδερφέ μου, τι θα πει να πάει να κάνει ό,τι θέλει? Είναι ο σταυρός σου. Μια μορφή. Δεν μπορούμε, αδερφοί, να κάνουμε ό,τι μας αρέσει. Θα κάνουμε ό,τι αρέσει στο Χριστό. Δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Θα κάνουμε ό,τι θέλει ο Χριστός. Δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι νομίζουμε. Θα κάνουμε το θέλημα του Χριστού. Αλλιώς πάει ο σταυρός μας. Το πετάξαμε. Γιατί? Για να τρέχουμε ξεκούραστα. Ξέρεις τι ωραία που είναι? Έχω μια γκρινιάρα γυναίκα, το ξαναλέω, δεν είναι μια γκρινιάρα γυναίκα, να την αφήσω να γκρινιάζει και να πάω εγώ με τους φίλους μου και να γυρίζω και να πίνω και τις τσικουδιές μου που λέγαμε προχτές. Μια χαρά χριστιανός είμαι, έρχομαι εδώ πέρα, ας την να γκρινιάζει. Κάτσε αδερφέ, γυναίκα σου είναι, παιδί σου είναι, αδερφός σου είναι. Τα αδέρφια μας πρέπει να τα βλέπουμε σαν κυρίους μας, να τα υπηρετούμε. Εάν διψάσει ο αδερφός και του δώσει να πιει, αν του δώσει να πιει είναι ο σταυρός σου, αν δεν του δώσει να πιει τον πέταξε το σταυρό σου. Αν είναι άρρωστος και δεν τον επισκέπτεσαι είναι ο σταυρός σου, αν δεν τον επισκέπτεσαι τον πέταξε το σταυρό σου. Πώς θα ομολογήσει, θα σε ομολογήσει ο Χριστός? Υπάρχουν λοιπόν άνθρωποι που κλαίω για αυτούς, λέει ο Απόστολος Παύλος, που κατάτησαν να είναι οι εχθροί, οι εχθροί του σταυρού του Χριστού, και το τέλος τους απώλεια. Μέσα στην εκκλησία απώλεια. Γιατί? Γιατί διώχνουμε τη θυσία που ο Θεός ζητάει από μας. Το σταυρό μας. Δεν τον θέλω, αδερφέ μου, δεν τον αντέχω. Απώλεια. Ο Θεός είναι η κοιλιά, το συμφέρον, το δικό μου, η καλοπέρασή μου. Τώρα δεν έχω όρεξη εγώ για πολλές στενοχωριές.
Δεν έχω όρεξη για πολλά προβλήματα. Ας κοιτάξει να κάνει ό,τι θέλει. Όχι, δεν είναι έτσι. Ο Θεός μας δεν είναι η κοιλιά μας. Ο Θεός μας είναι ο Σταυρός του Χριστού. Αυτός είναι ο Θεός μας. Εκεί μας οδηγεί ο Θεός. Η δόξα, αυτά που έπρεπε να ντρεπόμαστε, γι' αυτά δοξαζόμαστε τον εαυτό μας. Καυχόμεθα για αυτά που έπρεπε να ντρεπόμαστε. Πρέπει να ντρέπεσαι για την ανυπακοή σου στο Ευαγγέλιο και όχι να καυχέσαι. Δεν ξέρω να... Ποιος δεν ξέρει το Ευαγγέλιο, δεν ξέρει. Το αποτέλεσμα είναι αυτοί που φρονούνε τα των ανθρώπων, τα επίγεια. Δηλαδή τι σημαίνει φρονώ τα επίγεια? Σημαίνει ότι κάνω αυτά που θέλει ο κόσμος. Έχω το φρόνημα του κόσμου. Όχι παροπίδες, όχι δεν είναι. Δηλαδή χάρις και κάνεις ό,τι θέλεις στο Χριστό. Δεν κάνεις ό,τι θέλεις. Χάρη δεν για καλύπτει την αμαρτία μας και για να μας δίνει ξεκούραση και ανάπαυση. Είναι για να συγχωρεί τις αμαρτίες μας και να βρίσκουμε ενώπιον του Θεού χάρη στο έργο του Θεού, στην υπηρεσία, στο Σταυρό του Χριστού. Εμάς το φρόνημά μας, λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι ουράνιο, δεν είναι επίγειο. Το φρόνημά μας δεν είναι επίγειο. Το φρόνημά μας είναι εν της ουρανής. Γιατί από τον ουρανό πρεσμένουμε σωτήρα που θα μεταμορφώσει το σώμα μας και θα του κάνει ένδοξο σαν το σώμα του Χριστού. Το σώμα μας είναι σώμα ταπείνωσης. Αυτό το σώμα που έχεις και έχω είναι η ταπείνωση που ο Θεός φέρνει στον άνθρωπο για να μπορέσει να τον μεταφέρει στη δόξα του. Πρέπει να περάσουμε από το σώμα της ταπείνωσης που ταλαιπωρούμε, θα πονάμε, αρρωσταίνουμε, γερνάμε, μεγαλώνουμε, χάνουμε τις δυνάμεις μας. Ασπρίζουν τα μαλλιά μας, το ασπρισμένα μαλλιά είναι ταπείνωση. Είναι δόξα. Τα βάβουμε τα μαλλιά μας, τι είμαστε, ψεύτες. Τι λέμε, ψέματα. Κοίτα τι ωραία ξανθά μαλλιά που έχω. Μα δεν είναι ξανθά, είναι άσπρα τα μαλάκια σου. Γιατί λες ψέματα? Όσοι αγαπούν και πράττουν το ψεύδος, έξω είναι. Είναι μόνιμη αμαρτία το ψέμα. Α, βάψουμε και λίγο εδώ πέρα. Γιατί να το βάψεις εκεί πέρα? Μια αδερφούλα είναι λίγο άσπρη και είναι πολύ ωραία. Και λέει, όταν παντρευόμουν, μου είπαν να σου βάλουν λίγο κόκκινο. Μου βάλαν το κόκκινο και έγινα σαν Καραγκιόζης. Όχι, λέει, βγάλ το, εγώ είμαι ωραία άσπρη. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Και κάποιος είχε πει στην μέλουσα γυναίκα του, στο γάμο μας μην έχουμε τίποτα ψεύτικο απάνω. Αληθινό θα είναι ό,τι έχουμε. Χρειάζεται να ζωγραφιστούμε για να νομίσουμε ότι είναι πιο ωραίος, αλλά δεν είναι. Καραγκιόζηδες είναι. Αδερφοί αγαπητοί, να είμαστε αληθινοί όπως μας έχει κάνει ο Θεός. Αυτό θέλει ο Θεός και τον δοξάζουμε και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το σώμα λοιπόν της ταπεινώσεως ημών το αποδεχόμεθα όπως είναι. Δεν θα το κάνουμε πιο ένδοξο. Δεν είναι ένδοξο, είναι η ταπείνωσή μας. Αυτό το σώμα της ταπεινώσεώς μας θα έρθει ο Χριστός και θα το μεταμορφώσει και θα το κάνει με την αρπαγή της Εκκλησίας όμοιο με το δικό του ένδοξο σώμα, σύμφωνα με την εξουσία που έχει, καθώς του έχει δώσει ο Θεός το υπερπάνω όνομα, μπροστά στο οποίο θα κλείνει παν γόνιε πουρανίων, επιγείων και καταχθονίων. Αλλά τελειώνοντας, να θυμόμαστε, το πολίτευμά μας είναι ουράνιο, δεν είναι γήινο. Δεν φρονούμε τα επίγεια, φρονούμε τα επουράνια
και τα υπουράνια ας τα αποκαλύπτει ο Θεός με το Λόγο Του και με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Αμήν.